Γεια, ευθύξε εδώ. Πες ένα γεια. Λοιπόν, είμαστε στην Πότσαρη Θεσσαλονίκη και εδώ έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ανθοπολείο που έχει ωραία βιτρίνα μπροστά τα φυτά πάνω στο αμάξι. Τα κουμκουάτ. Αλλά εδώ δεν ήρθαμε γι' αυτό. Ήρθαμε για να αγοράσουμε χρυσό. Ούτε αστείο. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ πέρα να κουρευτούμε μαζί με την Ηλέκτρα. Στο My Zippy Style. Κομωτήριο με σήμα το κουνέλι, μασκότ το κουνέλι. Και είναι κουνέλι φτιαγμένο από πετσέτα. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ πέρα να κουρευτούμε. Και λοιπόν, πρώτα τον Απόστολο, που είναι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Καλησπέρα και από μένα. Ο καλλιτέχνης του μαγαζιού, όπως λέει. Γιατί, για πες μου, Απόστολο. Η καλλιτέχνη στην πραγματικότητα είναι ο Κωνσταντίνος, η Μάτα, η Ευελίνα που λείπει. Είναι μια ομάδα που υποστηρίζει το όλο κόνσεπτ που λέγεται My Zippy Care and Style. Okay, είναι ολόκληρο κόνσεπτ, έτσι. Εδώ ο χώρος δεν είναι απλώς ένα κομμωτήριο, είναι ένας χώρος που έρχεσαι, περνάς καλά. Και έχει χώρος τέχνης και δημιουργίας. Τέχνης και δημιουργίας, γιατί πώς βλέπετε τα κουρέματα σαν... Είναι καθαρά τέχνη. Είναι συνταγές μαλλιών. Συνταγές μαλλιών, είναι μαγειρική. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίος χώρος. Ήρθαμε να κάνουμε και ένα βιντεάκι για το κανάλι της Ηλέκτρας, θα το δείτε εκεί πέρα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα παιδιά εδώ πέρα που μας έχουν υποδεχτεί. Να σας δείξω ένα gadget καινούριο που έχουμε. Αυτό εδώ. Είναι slider για να βάζεις την κάμερα και να γλιστράει ωραία και ομαλά και να κάνεις ωραία πλάνα. Θα το δείτε το πρώτο τεστ στο βίντεο της Ηλέκτρας, άρα μπείτε εκεί να το δείτε. Και να σας δείξω ακόμα αυτό. Τι είναι αυτό? Το παραβάν. Πού είναι ο Τζέρεμι? Τζέρεμι, έλα. Σε περιμένω. Λοιπόν, Τζέρεμι, βρήκαμε πού τα αγοράζεις αυτό. Θα πάμε να τα αγοράσουμε όλα και μετά θα τα πουλάμε στη μαύρη αγορά. Γιατί ξέρω υπάρχει πολλοί εκεί πέρα πιτσιρικάδες που θέλουν ένα τέτοιο στο σπίτι τους. Γιατί, για να κάνουν βίντεο. Γιατί αν κάνεις βίντεο με ένα τέτοιο από πίσω σου, θα γίνεις Τζέρεμι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ μαγιά. Τραπεζάκι. Τι είναι αυτό ακριβώς, για παιδιά? Αυτό είναι μια ιδέα, χωρίς να λέμε πολλά λόγια, να δείχνουμε τι προϊόντα χρησιμοποιούμε. Και κάναμε ένα τραπεζάκι από κουτιά βαφών. Ωραία. Ωραία, αυτά. Συγχωρήστε τη φασαρία, είναι αυτό το πιστολάκι. Της Μάτας, Της Μάτας. Ναι, ωραία. Ηλέκτρα, πες ένα γεια. Γεια. Γεια, εδώ, πες ένα γεια. Γεια. Μαλλιά βλέπουμε μόνο. Λοιπόν, αυτά από εδώ. Επαναλαμβάνω, μπείτε να τσεκάρετε το βίντεο στο κανάλι της Ηλέκτρας. Μετά την Ηλέκτρα κουρεύομαι κι εγώ. Άρα αυτό το βίντεο θα τελειώσει σε λίγο. Με ένα μικρό πλανάκι πώς θα είμαι σε λίγο μετά από το κούρεμα και το ξύρισμα. Μάλλον όχι. Με μαγικό τρόπο θα κουρευτώ. 3, 2, 1. Όχι. Θέλει το άλλο χέρι, δεν δουλεύει έτσι το μαγικό. 3. 2, 1. Τέλειο. Έστα καστά κοντινά αυτά που κάνεις τα δουλειά. Καλά τώρα. Ποια κοντινά, έτσι φαίνεται, λες και κρατάει άλλο στην κάμερα εκεί πέρα. Τον ευτύχη θα τον λούσεις με αυτό. Τι αυτό, είναι αυτό. Τι είναι αυτό. SP. Από τη Βέλα, από την αντρική σειρά της Βέλα. SP, σπου, σπου, SP. Μπορείς να καθίσεις γιατί εδώ θα περάσει ένα πιο ψηλά μάλλον. Εδώ είμαι εντάξει. Εσύ είσαι εντάξει, δεν είσαι. Εγώ τέλει. Εκεί είμαι εντάξει. Ωραία, εδώ. Εδώ. Παπαράτσι, παπαράτσι. Τι έγινε. Παπαράτσι. Ναι, τι θες. Παπαράτσι. Θες, παραπάτσι. Πραγματικά. Το έχετε κάνει άλλο πράγμα. Παίζει με τα φώτα, με τους φωτισμούς και όλα. Ο στόχος είναι να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, και τι σημαίνει αυτό, να είναι χαλαρός αυτός που θα έρθει εδώ πέρα. Ποιος έρχεται σε ένα χώρο, σε ένα κομμωτήριο, σε ένα μέρος για ομορφιά? Αυτός που θέλει να ξεκουραστεί, να αποβάλει το άγχος του, να γίνει πιο όμορφος, να χαλαρώσει και να το ευχαριστηθεί. Ο στόχος μας είναι αυτός.
ήταν την εκπαιδεία. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, για πες, Σαντίνε, για το κούρεμα. Έχει κάνει ένα μυστικό. Πολύ ωραία. Κάθε πότε πρέπει να κουρεύεται ένας νέος σαν εμένα. Ένας νέος σαν και εσένα. Πιστεύω πως είναι καλό, σύμφωνα με την πλειοψηφία των ανθρώπων, ότι είναι καλό να κρατάμε το κούρεμα μας σε μία γραμμή, σύμφωνα με το στυλ που μας αρέσει, με το στυλ που θέλει να βγάλει ο καθένας. Αν έχει ένα κοντός μέσα σαν εμένα ή εσένα. Πιστεύω είναι καλά γύρω στις 25 μέρες με ένα μήνα. Α, τόσο, ε. Και, και αν κάποιος με θέλει λίγο να αλλάξει, να το μακρύνει, τίποτα τέτοιο, πάλι θέλει φρεσκά. Να αλλάξει, να το μακρύνει. Τότε θα μου έρθει πάνω στο μήνα να κάνουμε ένα ψηλό διορθωματάκι στο ήδη υπάρχουν κούρεμα, έτσι ώστε να ανανεωθεί η άκρη του, να μπορέσει να γίνει πιο υγιής. Γιατί όσο το αφήνουμε και η αλήθεια είναι το μαλλί, τόσο σταματάει να αποδυναμώνεται. Όσο το αφήνουμε, αποδυναμώνεται σιγά σιγά. Γι' αυτό είναι καλό να κουρεύουμε λίγο. Έστω δεν είναι απαραίτητο να κουρεύουμε να κόψουμε πολύ, έστω και λίγο να κόψουμε, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, έτσι δυναμώνει το μαλλί του. Αποκτά την υγρασία που του λείπει. Οπότε είναι καλό γι' αυτό. Τώρα. Κούρεμα μηχανή ή με ψαλίδι. Αναλόγως, θέλω καθαρά. Το στυλ είναι. Είναι αναλόγως στο στυλ. Για παράδειγμα, το στυλ που θέλω να δώσω εγώ αυτή τη στιγμή σε εσένα είναι ένα καθαρά εμπορικό κούρεμα με λίγο παραπάνω. Όταν λες εμπορικό, είναι trendy πολύ. Όχι απαραίτητα trendy. Είναι swag. Όχι απαραίτητα trendy. Είναι ένα κούρεμα το οποίο ναι, μεν βλέπουμε αρκετά, αλλά μπορούμε να παίξουμε με τις διαφορές, με τις λεπτομέρειες που λέω εγώ. Okay. Οπότε το κάθε κούρεμα μπορεί να γίνει και λίγο διαφορετικό. Διαφοροποιείται. Κατάλαβα. Κούρεμα το πάνω κάτω υπάρχουν πολλά πανομοιότυπα. Όμως οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά επάνω στα κουρέματα. Κάποια πράγματα το κομμάτι δεν τις πιάνει εύκολα, αλλά μπορούν στο γενικό σύνολο να φανούν εντελώς μα εντελώς διαφορετικά. Κούρεμα vlog. Κούρεμα on camera. Selfie YouTube. Selfie κούρεμα. Αυτές οι μηχανές που έχετε εδώ στα κομμωτήρια που είναι υπερεπαγγελματικές, ας πούμε κάποιος λέει να πάω να πάρω μια κουρευτική, δεν είναι καμία σχέση. Αυτά τα πάρεις καμιά φθηνή είναι χαλάει μέσα. Εντάξει, κακά τα ψέματα σε αυτά τα πράγματα είναι αυτό που λένε και οι παλιοί. Ό,τι δίνεις παίρνεις, έτσι. Γιατί είναι διαφορετικές οι μπαταρίες, είναι διαφορετικά ο χρόνος αναμονής της, είναι άλλα τα μαχαίρια. Να το πω με μία λέξη. 300. 300. 300. Είδες, ορίστε. Για πες μου λοιπόν δυο λόγια για σένα. Ωραίο. Εγώ θα σου πω τι είμαι, κάνεις συνέντευξη. Θα το πάω έτσι, εγώ δεν αφορώ. Α, μ' αρέσει. Εσύ πες μας δύο λόγια για σένα. Εγώ να πω δύο λόγια για μένα. Πώς ασχολήθηκες με την κομμωτική. Πώς ασχολήθηκες με την κομμωτική. Ναι. Είναι αυτό που λένε ότι από μικρός θα γίνω αυτό. Ναι, πες, δηλαδή κούρευες και πώς ξεκινάει. Α, δεν υπάρχει. Για παράδειγμα, όποιος ερχόταν στο σπίτι πρέπει να καθίσει κάτω και να φύγει ξαμαλιασμένος. Σοβαρά. Δεν υπάρχει αυτό. Θέλω λίγο ακόμη. Μπράβο. Είσαι αστέρι τέλος. Αστέρι είναι ηλέκτρα. Ηλέκτρα αστέρι. Αλλά εντάξει, στον ουρανό υπάρχουν πολλά αστέρια. Στη γη όμως ένα. Πρέπει να πάνω απ' όλα περνάμε καλά εδώ. Ωραίο κλίμα. Zip Hair Stylist. Λοιπόν, Μάρκο Μπότσαρη 70, με τηλέφωνο 23-13-03-8000. Ωραία, Μπότσαρη, εύκολο να το βρεις. Με σήμα το κουνελάκι. Δεν πες μου. Τέλειο είναι. Όχι, δεν θέλω γι' αυτό. Α, τι, όχι, μ' αρέσει πολύ το μαλλί. Δηλαδή τόσο πολύ που μπορείς να μην το αφήσουμε. Άστα, θα δεις. Θα δεις, εγώ τι θα σου κάνω. Όχι, να αφήσουμε αρκετό έτσι για να βγούμε πιο. Θα δεις, εγώ τι θα σου κάνω, μην μιλάς καθόλου. Τι θα κάνω, μια μορκάρα, τι. Όχι. Κάτω μεταξύ, θα λέει τέλειο που σου δίνω. Θα λέει τέλειο.
Να σου πω την αλήθεια. Με πάρα πολύ καλά. Με βοήθησε αυτό πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Κάνεις ραδιόφωνο. Για πες. Πού είσαι, πες στη Θεσσαλονίκη. Στο Πλαγιάρι. Τι είναι, είναι... Ιντερνετικός. Ιντερνετικός και τι, βάζεις μουσική και μιλάς και λες διάφορα. Μπράβο, ωραία. Σε λέτε και κόσμο. Και πού μπορεί να σε ακούσει κάποιος. www.sam.com. Σαμ. Σαμαράς. Α, Σαμ, με το α... S-A-M. Radio, με παύλα, Σαμ Radio. sampavlaradio.com. sampavlaradio.com. Θα βάλουμε το link από κάτω να τσεκάρετε. Πότε έχεις εκπομπή. Τώρα επειδή είμαστε λόγω καλοκαιριού. Από Σεπτέμβριο, λέω. Από Σεπτέμβριο θα ακόμα είμαστε... Δεν ξέρετε ακόμα. Ωραία, κατάλαβα. Μέρα και ποια ώρα θα... Θα βάλουμε από κάτω. Και το όνομά σου και πώς θα βρει κάποιος, με λέει τις εκπομπές. Πολύ ωραία. Μπορείτε να βρείτε μέσα στο site μας, υπάρχουν οι στήλες που θα λέγαμε. Ναι. Αλλά μπορείτε να βρείτε και μέσα στο Facebook, στο Κώστας Στράβας, στα ελληνικά. Ωραία. Και στο site, ας μπει κάποιος τώρα στο ραδιοφόνο, θα πάει στο πρόγραμμα και θα λέει Κωνσταντίνος. Ναι, Κωνσταντίνος Στράβας. Στράβας, okay. Κωνσταντίνος Στράβας. Ωραία. Και μπορείτε να έρθετε να κουρευτείτε εδώ πέρα και να σας τα πει κάτι ιδέα. Μάρκο Μπότσα, 70. 70 που είναι ακριβώς, είναι πιο πάνω, είναι πιο κάτω από Εγνατία. Είναι πιο κάτω από Εγνατία και πιο πάνω από Δελφόν. Ωραία, κάπου στη μέση. Τι είναι αυτό το κολπό, τι είναι αυτό, μαθαίνω τα μυστικά σου. Αχαχα, πολλά θες να μαθαίνεις. Μα τι, να μάθουμε τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κόλπο για να φαίνεται το μαλλί πάντα, μα πάντα, καλοστρωμένο. Αυτή είναι μια τεχνική λοιπόν που την εφαρμόζω για να δείχνει όπως και να τα κάνεις τα μαλλιά σου, μα όπως και να τα κάνεις τα μαλλιά σου, θα φαίνονται πάντα ομοιόμορφα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι και αυτή η φράτζα έτσι να την αφήσουμε. Έτσι. Μη στεναχωριέσαι. Τεντέν. Ο Τεντέν. Έτσι ήταν και πως Τεντέν. Να, έτσι είναι ο Τεντέν, έτσι πως είναι τώρα. Είναι λίγο τρομακτικό έτσι που το κάνεις. Να τα αφήσουμε έτσι αυτό το χτένισμα, ωραίο είναι. Μούσι τάιμ. Ποια σκάλα είναι αυτή? Αυτή η σκάλα είναι... Η σκάλα που ανεβαίνει στο δεύτερο όροφο. Τέσσερα. Πόσο ημερών? Πόσο ημερών? Τα 4 χιλιοστά είναι γύρω στην εβδομάδα με λίγο παραπάνω. Ωραία. Ανάλογα και πώς μεγαλώνει. Ακριβώς. Πόσο ήσχε. Να του δώσουμε αρχαιολινικό όνομα καλύτερα. Έτοιμος? Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Έτοιμη! Τέλεια! Ωραία, πρέπει να φύγουν οι τρίχες. Σούπερ φρεσκαρισμένος. Καινούριος. Είμαι καινούριος. Ωραία, τέλεια. Μω Κωνσταντίνε, χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστούμε άπειρα και για την ξενάγηση εδώ πέρα στο κούρεμα, τα ωραία πράγματα που μας είπες. Αλλά νομίζω πως κάτι πρέπει να βάλουμε ακόμα, έτσι. Νομίζω πως θα ήταν πολύ ωραίο να βάλουμε ένα πολύ ωραίο και φυσικό προϊόν. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα λάδι. Ναι. Το οποίο κάνει θαύματα. Okay. Τι λάδι, πώς λέγεται αυτό? Λοιπόν, Argan Oil. Argan Oil. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα κάνει θαύματα και στα μαλλιά, αλλά και γενικότερα στο πρόσωπο. Και όχι μόνο. Και είναι καλό για τα μουσια, ε. Mm-hmm. Τα μαλακώνει. Τα μαλακώνει. Και έτσι μετά όταν βγαίνεις και τρίβεσαι στη φίλη σου, δεν την ενοχλείς. Ωραία. Τέλεια. Σηκωνόμαστε. Αρκετό μαλλί έφυγε. Ωραία, τέλεια. Άντε, γεια σας. Ευχαριστώ. Παίρνουμε πράγματα. Ωραία, τέλεια. Σαμπουανάκι. Τέλεια, SP. Yeah. Ωραία, τέλεια, κουρευτήκαμε, γεια μας. Τέλεια, κουρευτήκαμε, τέλεια. Άντε, τα λέμε. Γεια. Yeah. Yeah.
Αυτό το καλοκαίρι γυρνάμε την Ελλάδα και ανεβάζουμε βίντεο από παντού. Πριν φύγεις, γράψου στο κανάλι και ακολούθα σε Facebook, Twitter και Instagram. Θέλεις να δεις κι άλλα βίντεο από το Summer Vlog Tour? Τσέκαρε το playlist ή μπες στο bletchas.gr. Α, και μην ξεχάσεις να αφήσεις σχόλιο. Ευχαριστώ. Αυτά, να είσαι καλά. Γεια!